αυτό είναι το συμπέρασμα. Μα μην μας λέει τι δεν θέλουμε. Όχι, μισό λεπτό. Πρέπει να πείτε και τι θέλουμε. Μισό λεπτό, να δούμε από πού ξεκινάμε. Εμείς συγγνώμη, γιατί το ερώτημα αφορά και εσάς. Ναι, ρώτησα παρακαλώ την κυρία Ταχιάου, ρωτάμε τον κύριο Καρίδη, αφορά και εσάς. Ναι. Όντως το αφορά και εσάς. Εσείς πέστε ότι χρειάζεστε κάποιο ακόμα κόμμα για να κάνετε κυβέρνηση. Ναι, ναι. Τι θα δώσετε στο ποτάμι για ωραία, να σας στηρίξει. Σας απαντώ λοιπόν. Τι είσαστε έτοιμοι απαντώ, να δώσετε. Απαντώ και λοιπόν. Ναι. Ότι ναι, και σε αυτό το ερώτημα. Στο ερώτημα με ποιους θα συνεργαστείτε. Εσείς έχετε αποκλείσει καταρχήν και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Ακούστε, ακούστε. Σε αυτά τα ερωτήματα, όπως το τι θα αντικαταστήσει το μνημόνιο, το αν μπορούμε να εφαρμόσουμε ή όχι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που θεωρείται παροχολογία, το αν μπορούμε ή πρέπει να κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση ζητώντας αυτό που ζητάμε, το αν μπορούμε να βάλουμε ένα συνολικό πρόγραμμα ανόρθωσης, ανάπτυξης, διότι αυτή θα αντιμετωπίσει εν τέλει τα όποια προβλήματα σήμερα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, αυτή την εντολή ζητάμε να τη δώσει ο λαός. Όταν ζητάμε καθαρή εντολή, εντολή δηλαδή αυτοδυναμίας, ξέρει ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα χειριστεί μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση, έτσι λέμε εμείς, και έχει τη δύναμη, αυτό θα το απαντήσει ο λαός, ναι, για να προχωρήσουμε. Κάθε κόμμα που πάει η εξουσία, αυτό δεν είναι μία. Λέω λοιπόν, και δεν μας απαντάτε σε αυτήν. Κοιτάξτε, γιατί δεν έχει την αυτοδυναμία. Για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που εσείς λέτε ότι είναι παραχολογία. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Όχι, σας απαντώ. Είναι των πρώτων ημερών. Είναι των πρώτων ημερών. Και έχει στοιχεία καθόλου. Καθόλου. Απόλυτα. Γιατί δεν με αφήνετε να τελειώσω. Απόλυτα προσλογισμένο. Μα μας λέτε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Το δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό, είναι το πρώτο πυλώνα είναι η ανθρωπιστική κρίση. Δεν το σηκώσαστε. Λέτε παροχολογία όταν λέμε η θέρμανση κτλ. Και ο κύριος Καρίδης λέει ένα τέτοιο που έλεγε στον Τούρκο δεν κολλάει. 300.000 άνθρωποι πρέπει να εξασφαλίσουν. Όταν μου λέτε από τέσσερις πηγές. Ακούστε και έχετε χρηματίσει ευρωβουλευτής. Μπορεί να λέτε στον κόσμο ότι θα καλύψω το πρόγραμμα αυτό από το ΕΣΠΑ. Ποιος θα σου επιτρέψει. Εγώ. Σας το απαντώ. Σας το απαντώ και συγκεκριμένα, αφού θέλετε αριθμούς, σύμφωνα με τον κανονισμό 1303-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέει ναι, τη μακροοικονομική ερεσιμότητα ναι, με τους κοινοτικούς πόρους, όπου λέει. Θα σας δώσουν το ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτήσετε εσείς ίδια. Για να καλύψετε την χρηματοδότηση των κοινοτικών πόρων. Που ίσως μάθετε κι εσείς να το πληροφορηθείτε καλύτερα για να μην το χρησιμοποιείτε πέσα στον κατάλληλο ενδεχομένως άνθρωπο. Όπου λέει ότι αν μια χώρα έχει ποσοστό φτώχειας μεγαλύτερο από 12% από το μέσο όρο του ποσοστού φτώχειας και ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να διαφορετικά. Ναι, κύριε Χούντε. Απαντάω. Με αυτό το πρόγραμμα δεν έχουν τότε την ανεργία. Θέλω τα προγράμματα ανεργίας. Ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Λέω λοιπόν για να το τελειώσω, για να μην. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Διαπραγμάτευση του χρέους και ανορθωτικό πρόγραμμα είναι αντικείμενο της εκλογικής μας ύλη. Συζητούνται με τον ένα και θέλουμε καθαρή εντολή στον κόσμο να κινηθούμε. Μα προς δεν την έχετε, λέμε τώρα. Θα την έχουμε γιατί αυτό γίνεται αποδεκτό. Αυτό θέλουμε. Καταλάβατε. Όταν θέλουμε. Τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, θα την έχουμε. Αυτό είναι θέσπατο. Προσπαθεί να αποφύγει. Εντάξει, παιδί μου, η γραμμή του είναι άποψη. Μα και αυτό είναι που δεν είναι γραμμή του. Δεν του συμφέρει, παιδιά, εκλογικά να λέει θα συνεργαστούμε τον ένα και με τον άλλον. Ακόμα να το κούτσουρα με την αυτοδυναμία. Θα πάρουμε το ΕΣΠΑ, θα πάρουμε. Ποιο θα το εγκρίνει. Μα δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ, είναι τα 11 λεπτά. Γιατί δεν γίνεται μέχρι σήμερα. Είναι τα 11 λεπτά. Ποια χώρα το έχει κάνει. Το έχουν κάνει πολλές χώρες να απαντήσουν και σε αυτό. Είναι τα 11 λεπτά. Έχω κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις ότι μπορεί μια χώρα να αναθεωρήσει τα ΕΣΠΑ και να τα προσανατολίσει στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις για φαινόμενα της κρίσης και αυτό είναι σαφής απάντηση. Θα να δεν κόψετε, να δηλαδή. Και δεύτερο, ότι μπορεί να τα πάρει τα χρήματα, σας απάντησα για τον κανονισμό που περιφέρει κατά τα άλλα η συνάδελφος, η κυρία Σπυράκη και τον ερμηνεύει κατά το δοκούν. Και δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Πρέπει να προχωρήσω παραπέρα. Κατά το δοκούν η ερμηνεία. Όχι, θα κόψω, θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν. Κατά το δοκούν η ερμηνεία δικιά σας. Μα αυτό απαντώ. Θα κλείσουμε, παρακαλώ. Σε ποιο άνθρωπο στηρίζεται, ευρωπαϊκό. Ναι, θα κλείσετε λοιπόν. Κύριε Καρίδη, μια κουβέντα και κυρία